Ζωγραφική είναι καταρχάς μία ανάγκη, μία εσωτερική ανάγκη να εκφράσει κάποια πράγματα. Η σχέση με τη ζωγραφική ξεκίνησε πολύ νωρίς, θα έλεγα, ήδη από το δημοτικό. Αν και όλα τα παιδιά ζωγραφίζουν πάρα πολύ ωραία. Αυτό που αναστέλει αυτή τους την έφεση στο να ζωγραφίζουν καλά είναι, πιστεύω, ήδη οι γονείς, οι οποίοι παραμβαίνουν στην ηλικία των 13-14 ετών. Αν τυχόν το παιδί από αυτή την ηλικία και μετά συνεχίσει να ασχολείται με τη ζωγραφική, πάει να πει ότι το έχει, ότι λειτουργεί αυτή η κατάσταση μέσα του. Εμένα συνέχισε να με απασχολεί η ζωγραφική. Έτυχε βέβαια στα 12 μου χρόνια να βρεθώ στο μαγαζί του πατέρα μου, δούλευα δηλαδή εκεί, το οποίο ήταν στη Χάνδακος από κάτω. Η Χάνδακος ήταν η οδός, η πιάτσα των αγιογράφων. Ήταν ο παπά Γιώργης ο Μανουσάκης, ο Στεργίου, ο παπά Ξενοφών ο Κλινάκης. Λοιπόν, έτυχε να βρεθώ σε αυτό το κύκλο και επηρεάστηκα. Ήθελα να κάνω και αγιογραφία και ζωγραφική, περισσότερο ζωγραφική βέβαια. Εκεί ήταν η κάψα μου, ας πούμε, στη ζωγραφική. Βέβαια, επειδή πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα, να πω ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ και με την αγιογραφία, αλλά κατεξοχήν με τη ζωγραφική. Ποια είναι η βασική πηγή, η οποία, η ενέργεια μάλλον, να το πούμε έτσι, η ενέργεια, η οποία θα με κάνει να σηκωθώ και να δουλέψω. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις, στιγμές, μέρες, που φεύγω για να πάω για ύπνο. Περνώντας μπροστά τα χρώματα, νιώθω την ανάγκη να πάρω ένα χρώμα, ένα κόκκινο, ένα κίτρινο, ένα μπλε, ό,τι είναι αυτό. Να κάνω μία γραμμή σε ένα χαρτί. Η μία γραμμή φέρνει την άλλη, αρχίζουν τα σχήματα και έτσι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον αρχίζει και κινεί μέσα στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Στο τέλος καταλήγω να έχω φτιάξει έναν πίνακα μετά από ώρα ή μετά από μέρες. Δεν είναι στάνταρ. Έχω φτιάξει έργα μέσα σε μισή ώρα, σε μια ώρα, σε τρεις μέρες, σε πέντε μέρες. Αυτό που υπάρχει πάντως πάνω απ' όλα είναι η ανάγκη να πεις κάποια πράγματα χωρίς να έχεις ξεκαθαρίσει και εσύ τι είναι αυτά τα πράγματα που θα πεις. Υπάρχει αρχικά ένα συναίσθημα, μια πίεση να αποβάλεις κάτι που έχεις μέσα σου.
το κάνεις. Τώρα, πού σε οδηγεί το ένα χρώμα με το άλλο, το ένα σχήμα με το άλλο, σε οδηγούν σε μία κατάσταση, σε ένα αποτέλεσμα πολλές φορές. Πού? Και εσύ ο ίδιος εκπλήσεσαι. Δηλαδή, μπορείς να πεις, κοίτα πώς βγήκε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι εκείνη τη στιγμή ανακαλύπτεις ότι αυτό το σχήμα που υπήρχε μέσα σου και εσύ δεν το ήξερες, είχε, μάλλον κάλυπτε ένα μεγάλο κομμάτι του εσωτερικού σου κόσμου. Και αυτό το είπες, το έβγαλες, το κοινώνησες, γιατί είναι βασικό να κοινωνείς το μέσα σου. Αυτό είναι η τέχνη στο τέλος. Τέχνη τι είναι? Είναι το δούνε και λαβήν. Δεν λειτουργεί η τέχνη αν τυχόν εγώ φτιάξω ένα έργο και το βάλω στο υπόγειό μου. Δεν λειτουργεί. Πρέπει να το δει κάποιος άλλος, να υπάρχει ένας διάλογος, να υπάρχει μια κοινωνία αυτού που εγώ είχα στο μυαλό μου. Ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι? Στην ουσία, αρχικά μπορεί να μην υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει στην πορεία και η σειρά. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Για τη σειρά ο Οδυσσέας στον Άδη. Εκείνη την εποχή έπρεπε να κάνω μία ομιλία σχετικά με τη σκιά σε κάποιους φίλους. Άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ τι υπάρχει σχετικά με τη σκιά. Ανακάλυψα απίστευτα πράγματα. Λαογραφικά, δοξασίες, αυτά που πίστευαν στην υποσαχάρη Αφρική, σε χίλια δυο μέρη του κόσμου. Μοιραία έφτασα όμως και στον Οδυσσέα, ο οποίος κατέβηκε στον Άδη, ζωντανός. Προσέξτε, κατέβηκε στον Άδη ζωντανός, με τις οδηγίες της Κύρκης, για να βρει τον Τιρεσία και να του ζητήσει το χρησμό, αν θα επιστρέψει και πότε, στην Ιθάκη. Συγχρόνως εκείνη την εποχή είχα πάει σε ενός φίλου το εργαστήριο, ο οποίος είχε κάποια χαρτιά κάτω βαμμένα μπλε από χρόνια, τα είχε, ήταν μεταξωτυπίες, βαμμένα φόντα μπλε, ήταν χαρτιά ακουαρέλας. Του ζήτησα λοιπόν να μου δώσει μερικά και μου λέει πάρε όσα θέλεις. Τράβηξα 16 κομμάτια από αυτά τα χαρτιά. Τα έβαλα στο εργαστήριό μου στο πάτωμα. Κάποια στιγμή, εκείνη την εποχή όπως είπα διάβαζα για τη σκιά, κάποια στιγμή άρχισα να δουλεύω αυτά τα μπλε χαρτιά. Δούλεψα ένα. Μου έβγαλε κάποια σχήματα, κάποιες μορφές, κάποια. Δεν καταλάβαινα όμως τι ήταν αυτό το πράγμα. Σε κάποιο σημείο όμως, μετά από 2 έργα, 3, κατάλαβα ότι αυτό που διάβαζα εκείνη την εποχή, δηλαδή για τη σκιά, για τον Οδυσσέα που κατέβηκε στον Άδη, που βρήκε τη μάνα του, που βρήκε τον Αχιλλέα, που βρήκε τον Αγαμέμνονα, που βρήκε όλους αυτούς, λειτουργούσε μέσα μου. Και με αυτόν τον τρόπο ένιωσα ότι βγαίνει μία σειρά Οδυσσέας στον Άδη. Έτσι βγήκε αυτή η σειρά. Δηλαδή είναι μια πολύ περίεργη λειτουργία, μια διαδικασία ας πούμε, που δεν ελέγχεται πολλές φορές. Είναι κάτι σαν τους συγγραφείς που φτιάχνουν ένα πρόσωπο όταν γράφουν ένα βιβλίο και αυτός ο ήρωας του βιβλίου αποκτά μια αυτονομία και αρχίζει και λειτουργεί μόνος του και πράττει μόνος του πράγματα. Κατά έναν τέτοιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσεις και στη ζωγραφική.
δεν έχω στεγανά. Μπορώ να δω τα πάντα και να αξιολογήσω κάποια πράγματα. Υπάρχει και το εξής. Υπάρχουν κάποιοι ζωγράφοι που ενώ δεν θα ήθελα ένα έργο τους στον τοίχο μου, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι αξιόλογοι. Το ότι δεν μου πάνε εμένα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι αξιόλογοι. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Δέχομαι κάθε είδους δουλειά. Δέχομαι παραστατική, ανικονική, βίντεο. Όλα έχουν την ποιότητά τους. Εξάλλου είμαστε σε μια εποχή που όλα μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα σύνολο. Δηλαδή η τέχνη, αυτό που μπορούμε να ορίσουμε ως τέχνη σήμερα, μπορεί να εμπεριέχει τη ζωγραφική, να εμπεριέχει το βίντεο, το θέατρο, τη λογοτεχνία. Όλα μαζί να λειτουργούν και το αποτέλεσμα να είναι τέχνη. Το ζήτημα δεν είναι τι λες, αλλά πώς το λες αυτό το πράγμα. Μπορείς να πάρεις το πιο απλό κομμάτι, την πιο απλή ιστορία και να την πεις με ένα τέτοιο τρόπο που θα είναι πολύ, πώς να το πω, που θα είναι υπέροχος, που θα μπορεί ο άλλος να λειτουργήσει μέσα από μία μέθεξη. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να μπούμε σε μία διαδικασία τέτοια που το μέσα μας να αρχίσει να καλλιεργείται, να στρώνεται, να φτιάχνεται. Ένας λίθος, ας πούμε. Να διαμορφώνεται και να γίνεται ένα, από μία πέτρα απλή, να γίνεται ένα γλυπτό, ας πούμε. Μία πέτρα απλή να μπορούμε να την σμιλεύσουμε, να την φτιάξουμε και να φτιάξουμε το προσωπικό μας λίθο. Στην εποχή μας δεν είναι τίποτα ξεπερασμένο. Με ποια έννοια? Ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε κομμάτι, κάθε σημείο της τέχνης, στην ιστορία πάντοτε αναφέρομαι, και να το φέρουμε στην εποχή μας. Σήμερα δεχόμαστε τα πάντα και αυτό είναι το καλό. Το θεωρώ σπουδαίο αυτό. Βέβαια αυτό μπορεί να μεγαλώνει τη σύγχυση, αλλά μέσα από αυτή τη σύγχυση που μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν πάντα οι ιδιαίτερες εκφράσεις των ανθρώπων. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Όπως είπα προηγουμένως, σημασία δεν έχει το τι θα πεις, αλλά πώς θα το πεις αυτό που θα πεις. Αν έχεις την ικανότητα, διότι και το, όταν λέω ικανότητα, εδώ πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Δεν εννοώ το ταλέντο. Το ταλέντο θα βοηθήσει. Το ταλέντο είναι το μέσον το οποίο θα σε βοηθήσει να φτάσεις με καλύτερο αποτέλεσμα και πιο σύντομα σε αυτό που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου. Αλλά βασικό κομμάτι της τέχνης είναι το μυαλό. Δηλαδή το ταλέντο είναι 30% και το υπόλοιπο είναι μυαλό και δουλειά. Πρέπει να δουλεύεις για να φτάσεις κάπου και θέλει πολλή δουλειά. Όσο ταλέντο και να έχεις, αν το αφήσεις, δεν θα φτάσεις πουθενά. Πρέπει να δουλέψεις και πιστεύω ότι και μέτριο ταλέντο να έχεις, θα φτάσεις σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι, όπως είπα και στην αρχή, αυτό που μπορεί να σε σπρώξει ώστε να ζωγραφίσεις, πέρα από την ανάγκη να πεις 5 πράγματα, γιατί στην ουσία έχεις μία ανάγκη
να εκφραστείς, να πεις πέντε πράγματα τα οποία συσσωρεύονται μέσα σου, φορτίζουν το μέσα σου και αυτό πρέπει να βγει, πρέπει να εξωτερικευθεί. Αυτή την κατάσταση την φορτίζει η καθημερινότητα. Πώς αλλιώς. Επηρεαζόμαστε από το κάθε τι. Ζούμε στην εποχή του βομβαρδισμού των εικόνων. Δηλαδή, στην εποχή μας βομβαρδιζόμαστε από την εικόνα σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες προσλαμβάνουσες, καλούμαστε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι αν δεν τα ξεκαθαρίσουμε, τότε θα είμαστε συνεχώς μπερδεμένοι. Ο Τσαρούχης έλεγε ότι είναι άλλο το τι σ' αρέσει και άλλο το τι μπορείς να κάνεις. Αυτό το μπερδεύουμε πολλές φορές και απευθύνομαι στους νεαρούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μπερδευτούν σε αυτό, διότι είναι και πολύ δύσκολο να φτάσουμε στο σημείο να αναγνωρίσουμε το μέσα μας και αυτό που κάνουμε να είναι όσο γίνεται περισσότερο αυθεντικό. Δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ να βγει ακριβώς αυτό που νιώθουμε, ακριβώς αυτό που θέλουμε, αλλά το να είναι πιο καθαρό. Πρέπει να πολεμήσουμε αυτό το πράγμα, να βγάλουμε όσο γίνεται πιο καθαρό το μέσα μας. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θέλει δουλειά.